Το ζήτημα που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανακύψει και αφορά στην έντονη δισοζυμία του νερού στην Ασπροπούλια και τις γύρω περιοχές τέθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και δύο μήνες στα χωριά του πρώην Δήμου Άρεως, Ασπροπούλια, Αλόνια, Πλατή και τα γύρω χωριά, που αφορά την οσμή του νερού. Θεωρούμε ότι η ΔΕΙΑΚ άρχισε πάρα πολύ να πάει εκεί στο μέρος και να ασχοληθεί με το θέμα. Είχε μεγάλη καθυστέρηση. Οι κάτοικοι φώναζαν πάρα πολύ καιρό. Και δεν έχουμε πει ακόμα, σχεδόν δύο μήνες μετά, την αιτία αυτής της οσμής. Το νερό στις τοπικές κοινότητες. Ο κύριος Δήμαρχος επισκέφθηκε τις τοπικές κοινότητες και είπε ότι έχουν σταλεί δείγματα πέραν των αναλύσεων που κάνει η ΔΕΙΑΚ και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Ήθελα να ρωτήσω εάν έχουμε αποτελέσματα σε αυτά τα οποία, ναι, των δείγματων αυτών. Για το θέμα, παρέχοντας σχετική ενημέρωση, τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Νίκος Μπασακίδης. Από 1η Ιουνίου η ΔΕΙΑΚ είναι εκεί. Από 1η Ιουνίου εξετάσαμε το πρόβλημα τόσο στη Δεξαμενή όσο και στο δίκτυο και διαπιστώθηκε ότι η οσμή κατά βάση προέρχεται από στάσιμα ύδατα τα οποία είχαν μείνει σε χώρο, σε μέρος του δικτύου σε κάποια περίοδο, η οποία έχει δημιουργήσει μία κρούστα που μεταφέρει αυτή την οσμή. Μία τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο με διαρκή κλωρίωση και εκένωση. Κάτι το οποίο κάνουμε εδώ και δύο μήνες. Δεν πήγαμε προχθές. Παράλληλα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εμείς παίρνουμε δείγματα τα οποία εξετάζουμε και στο δικό μας εργαστήριο, αλλά τα στέλνουμε και στο εργαστήριο στην Αθήνα, στα ελληνικά εργαστήρια, όπως ονομάζεται η εταιρεία με την οποία η ΔΕΙΑΚ έχει συμβληθεί. Και τα δείγματα αυτά έχουν μετρήσεις μικροβιακού φορτίου, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα δεν υπάρχει θέμα ότι το νερό έχει μολυνθεί και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε κάνει και ένα κομμάτι, ένα μέρος των χημικών αναλύσεων από αυτές που εμείς μπορούσαμε να κάνουμε και εκεί πάλι δεν προέκυψε κάτι που να δημιουργήσει μία έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με τον κύριο Νίκα, βρισκόμαστε να αναμονή των αποτελεσμάτων από τα δείγματα που εστάλησαν για έλεγχο. Πήγαμε την κυρία Μεϊμεδέα, η οποία πήρε δείγματα, τα οποία θα τα αποστείλει και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο με αυτά τα οποία είπε, γιατί κάποιες βρύσες δεν είχαν πρόβλημα και κάποιες βρύσες που δεν τις είχαν ανοίξει από το πρωί είχαν πρόβλημα. Άρα αυτό συνδέεται με όλα αυτά τα οποία είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει, πέρα από τη ΔΕΙΑΚ που κάνει καλά τη δουλειά της, ήταν και ο αναλυτής αυτός που κάνει τη χημική ανάλυση μαζί, να δούμε και στο άλλο επίπεδο το κρατικό να πάρουμε τις απαντήσεις μέχρι τότε. Και εν πάση περιπτώσει και εγώ διαπίστωσα ότι σε δύο βρύσεις εκεί στο χωριό είχε μια ελαφρά οσμή το νερό. Να το αντιμετωπίσουμε ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα.